Μια εξαιρετική παράσταση παρακολούθησε το βράδυ της Τρίτης στο κοινό της Σάρτας. Η όπερα της Πεντάρας, τον Μπρέχτ Βάιλ, μοναδικά επίκαιρη, κέρδισε μικρούς και μεγάλους. Τη διασημότερη μουσική κωμωδία σάτυρα του 20ου αιώνα, το έργο των Μπέρτολτ Μπρέχτ και Κουρτ Βάιλ, η όπερα της Πεντάρας, παρακολούθησαν το βράδυ της Τρίτης το κοινό της Σάρτας από το Διπεθέ Κέρκυρας και το Διπεθέ Βέρειας. Το έργο παρουσιάστηκε στην αυθεντική του εκδοχή με όλες τις μουσικές και τα τραγούδια του Κουρτ Βάιλ. Πρόκειται για ένα έργο που, αν και γραμμένο το 1928, παραμένει επίκαιρο, βαθύτατα σαρκαστικό και ίσως το διασημότερο σχόλιο στην κατασκευή του σύγχρονου οικονομικοκοινωνικού συστήματος. Το έργο αυτό, γραμμένο το 1928, απηχεί τους προβληματισμούς της εποχής. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα έργο που γράφτηκε λίγο πριν το μεγάλο οικονομικό κράχ του 1929. Και είναι τόσο επίκαιρο, τόσο σημερινό και μάλλον τόσο αυριανό, που μπορεί κανείς να το χαρακτηρίσει σαν μια πολιτική επιθεώρηση. Είναι μια κοινωνική κριτική του Μπρέχτ, με χιούμορ, με σαρκασμό και ειρωνία, όπως ταιριάζει και στην εποχή μας φυσικά, με πλήρη από τραγούδια του Βάιλ, που είναι και ο συνδημιουργός αυτού του έργου. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα έργο με 19 συνολικά τραγούδια. Η υπόθεσή του είναι βασισμένη πάνω στο έργο του Τζον Γκέιλ, την όπερα του Σιτιάνου, και αφορά το γάμο ενός αρχιλιστή γκάνγκστερ και δολοφόνου με την κόρη του αρχηγού μιας αντίπαλης συμμορίας Ζητιάνων. Η εκδίκηση του πατέρα για τον παράνομο αυτό γάμο είναι να τον προδώσει στην αστυνομία, αλλά η αστυνομία είναι διεφθαρμένη από τον ίδιο τον αρχηγό της, ας πούμε, τον Μακίθ, και στο τέλος αναγκάζεται να προδοθεί, καταδικάζεται σε θάνατο και λίγο πριν την εκτέλεσή του του δίνεται χάρη από τη βασίλισσα. Είναι ένα συμβολικό έργο με κοινωνικά μηνύματα, με πολλή ειρωνία, όπως είπα πριν, και με πολύ χιούμορ.